Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του Λίγιο Βασιλάκη, επιβλητική καλησπέρα από το Respect Arena, πιο συγκεκριμένα από το FIBA Court του γηπέδου, καθώς παρακολουθούμε το derby των derby, το κλασικό του Μπασκετά Εξαλώνικα League. Ένα πάρα πολύ πολύ αναμενόμενο παιχνίδι, ένα πολύ αναμενόμενο παιχνίδι, δεν χρειαζόταν η υπερδεροσάλτσα. Άξονας εναντίον Σικάριος, μια αναμέτρηση με πάρα πολύ πλούσια ιστορία, προϊστορία. Οι ομάδες σήμερα με πληροφορίες δεν νοιάζονται ιδιαίτερα για αυτήν. Παρ' όλα αυτά βρίσκονται αντιμέτωπες νωρίς στη φετινή σεζόν. Τα παιχνίδια της Ελίτ δεν είναι πολλά, είναι μόλις 9 οι ομάδες. Για να δούμε ποιος θα πάρει τη νίκη. Θα το δανασίου τώρα. Εδώ στο Σεγιόπουλο έχει πάρει και στήριγμα. Α, εντάξει, πρόβλημα με το χρονόμετρο. Της Φαρδακτή ελυπίζει η ομάδα του Σικάριος. Μια ακόμα φορά 6 παίκτες συνολικά έναντι 11 πράξαλα. Θα δούμε πως θα συμβεί αυτό. Σκάριος είναι αφημένοι στο τραπέζι με λίγους παίκτες. Ο Σάκης δεν θα πάει αυτό στην επαναφορά τελικά. Ο Βλόμπουλος είναι εκεί πέρα. Μίλησε στην πια 3, πολύ δύσκολο από την γωνία. Είναι άνθρωπος ο Παπαδόπουλος, αμυντικό rebound από τον Ερμίδη. Πρώτη δεύτερη legit κατοχή για τον Άξονα, Ερμίδης. Από την γωνία τώρα ο Γκούμας ξεκινήσει ως βασικός μου θέληση, θέλει να μπουστάρει. Να πάρει την μπάλα σε γύρω και νίκη στο χείλιο ο Γκούμας. Το πρώτο καλάθι είναι γεγονός για την βραδιά. Την δεύτερη αναμέτρηση της βραδιάς για να είμαστε ακριβείς. Σικιόπουλος. Τον διπλέξε, συγκρατεί. Και έκλεισε ο Γκούμας και τρέξε το γήπεδο, σκαστή πάσα. Αφήνει την πάρα στο καλάθι, είναι άστοχος ο Ερμίδης. Αμυντικό ριμπάντο από τον Παπαδοθανασίου. Τεριόπουλος, τον οποίο φοράει για φέτος και φανάμε τον Σικάριος. Έχει εμπειρία από development και evolution. Σου διατρείς από την άλλη γωνία και είναι έστοχος ο Παπαδοπούλος. Τρία δύο, πρωτοκαλάθι για τον Σικάριος. Από την γωνία τώρα σου διατρείς τον Τακίδης, είναι άστοχος. Το πρώτο του τρίποντο παίρνει τον Παπαδοθανασίου. Σεριόπουλος τώρα, πάει μέχρι μέσα, coast to coast, είναι άστοχος, Μιτσέλης παίρνει το rebound, πιο ψηλό σχήμα ο Άξονας, το πιο βαθύ roster και απόψε. Ωραία, πάσα κανά από το καλάθι, κάτω από το καλάθι από το λέει από τον Κωνστακίδη. 3-4, Σεριόπουλος, είναι αυτός ο τεχνικός αποδέχτης, κόβει και από τον Μιτσέλη. Και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτό να δημιουργεί τώρα, δεν στράψα λίγο η ρόλη, Ερμίδης. Για το κλέξιμο, deflection, κακό έκανε για την ομάδα του Κούμας. Κράτησε ο Μητσάκης. Μητσάκης σκεφτεί πάσα. Μητσάκης ψάχνει το ρήγμα, το βρήκε και το δημιούργησε μερικός και μερικός. Είναι άστοχος και θα γίνει το rebound. Θα πρέπει να πιέσει αυτό και τον Τζιβάνι προηγουμένως. Ο αντίπαλος τον Άξονα. Θα φέρνει τον Παπαδοθανασίου, άστοχος ο Κοκκίδης έχασε. Μητσάκης. Μητσάκης κορυφή ο Τσίμοβιτς σου για 3, άστοχος ο Σεριόπουλος και αυτός σε χαμπόρες προσπάθειες στην έναρξη της αναμέτρησης 2,5 λεπτά in στην πρώτη περίοδο. Μουτσέλης πήρε τον κόμμα και θέλει να ποστάρει, πήγε να βγάλει μια ωραία πάση την οποία συγκρατεί ο Κωνστακίδης. Μουτσέλης σε δεύτερο χρόνο, 11 δευτερόλεπτα στην κίνηση, θα αφήσει την πάρα στο καλάθι, παίρνει και το φάουλ, αφήνει την πάρα στο καλάθι ο Κούμας. Μια βολή. Αυτή είναι η βολή. 3-7. Δημόντας την επαναφορά σε δυο βουλές. Μητσάκη. Κύριο χέρι στον Δημόντας, σαν να πήρε από αυτόν. Δημόντας βυθίζεται μέσα στην ρακέτα. Ο Ρόμπλος τώρα. Όχι μέσα πετάει την μπάλα, είναι άστοχος, πάει ήδη στην επιθετικό rebound, η μπάλα έχει περάσει εκτός. Είναι για τον Άξονα, ξεκίνησε την παραφορά. Δούμε τώρα. Πήρε από τον Τζιβάνι Σουτζιά, 3 τώρα Κωνστακίδης και είναι καλό, 3-10. Μητσάκης. Μητσάκης κόψε με σε κουκκού. Μητσάκης τώρα
απέναντι στον Τζιβάνι, σε δυο μπλοκ από την γωνία. Είναι μια προσπίση που πάει μέχρι μέσα, ο Παπαδημοσίου ζήτησε, σου για 3 έχει βρεθεί ελεύθερο και το πήρε και το έβαλε 6-10. Εμίδης, τα 20 δευτερόλεπτα. Ο Φακίδης σου για 3 και πάλι ένα ακόμα, όχι από το ίδιο μέρος, μου ξέρω μας παίρνει το βιβλικό rebound. Ξαναπήρε από τον Τζιβάνι, υπέροχο massive game, lovely stuff, μια ορχήστρα από τον άξονα, 6-12, έκοψε ο Φακίδης. Κάποιος βάλει το καλάθι, για το 6-12, double score στην Ιφόγη Βαρνινά. Μητσάκης, έρχεται από τον Τιμόβι, τρέχει μπάλα στη γωνία, σούτ για 3, ο Παπαδόπουλος το παίρνει με ταμπλό, απέναντι στον Κωνσταντίνη, τον πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα, 9-12. Τζιβάνι, θέλει να αποστάρει και πάλι τον Ισοδοδίπολο, ο οποίος είναι ο Βανασίου, σούτ για 3, τώρα άστοχος, ο Νίκης είναι δικό μας rebound, θα εξαιρίσει το φάρον, θα πάλι το καλάθι μας. Τρία το σκορ για πρώτη βολή. Στην δεύτερη. Μητσάκης. Μητσάκης θέλει να σκρίνει από τον ψηλό, δεν θα το επιτρέψει μπάλα. Στεριόπουλος βγαίνει, δεν θα βαρεί ούτε αυτό. Βόμπλος. Έχουμε χέρι στον Μητσάκη. Για 3 αυτός απέναντι στον Κωνσταντίνη, είναι άστοχος, υποσφυκτική πίεση, θα προσπαθήσει να παίρνει το rebound. Επιθετικό κόμπι για να με φάουλ από τον Μουτσέλη. Είναι πράγματι στον επίσης παίχτη τον 86 το φάουλ. Έχουμε την πρώτη αλλαγή, είναι και διπλή για τον άξονα. Μουτσέλη περνάει στον μπάγκο μαζί με τον Βάνι. Παρακανέλης και παγόνες περνάνε εντός. Αυτή η πρώτη βολή από τον Παπαδημοσίου, επίσης παίκτης τον respect. Άστοχος δεύτερη, αμυντικό λιμπάν του Λάπη και Χίλης. Θα κατεβάζει και την μπάλα. Χίλης. Είμαστε από τη γωνία τώρα στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Παίρνει και το τρίποδο και στο χείο Τραχανέλης. Κρίνει από τον πάγκο. Ζεστό στην καρδιά και στο χέρι. 10-17. Στεριόπουλος. Στεριόπουλος στις ταυρωτές. Ζήτησε αλλά δεν πήρε ο ψηλός, δίνει το screen σε αυτόν. Καλό passing game τώρα, πήγε σχεδόν σε όλους τους παίκτες στο Σικάριο. Στην για 3 βρέθηκε ελεύθερος ο Παπαδόπουλος. Δίνει το χέρι με τον Παπαδοσίου, ο οποίος είναι ο μόνος παίκτης που δίνει επίθεση στο Σικάριο και δεν πήρε την μπάλα. Βγήκε συνεργασία μεταξύ Κοντή και Ψηλού. Στεφίλησε να κάνει μια προσπίση για πάση στη γωνία. Τελικά πήγε η μπάλα στη γωνία, σου για 3 και πάλι. Και πάλι έστω εγώ, back to back από τον Παπαδόπουλο. 13-20. Μητσάκης, μεγάλη πάσα την οποία συγκρατεί ο Σκόβιτς, ο Παπαδόπουλος. Παπαδοσίου από τη γωνία πάει μέχρι μέσα, φύρει την πάρα στο καλάθι και είναι έκτοπος. Απέναντι τον Τραχανέλη, ζήτησε φάουλ από το ρεύτερο το πήρε. Σακίδη, απέναντι στο Σεριόπουλο, άφησε στον Βαγόνι, σε 3 είναι άστοχος, συγκρατεί την μπάλα στην Αζημοβή. Τα πρωτές, μέσα, ο Σεριόπουλος έχασε από τον Μητσάκη, συγκρατεί την μπάλα ο Παπαδόπουλος. Μητσάκη, είναι στην 50 για τη λήξη, κόμπη για να με φάουλ από τον Κωνσταντίνη, το οποίο το εκμέτσε ο Μητσάκης. Δύο βολές. Αυτό είναι η πρώτη βολή. Αυτός στην δεύτερη, 16-20 παραμένει, το Σακίδης. Σακίδης θέλει να αποστάρει τώρα και πάει μέχρι μέσα. Ο Ερμίδης είναι εύστοχος τελικά, παίρνει την πολύ καλή μέρα για τον Σικάριο. Όχι, δεν θέλει να πει. Στεριόπουλος. Στεριόπουλος λάθος έκλεισαν, υπέκτης του άξονα, όχι, συγκρατεί ο Μητσάκης. Λάθος το λάθος. Μητσάκης στέκει, δεν θέλει, είναι άστοχος. Πάει ήδη στην θετικό rebound, θα το πάρει.
του Θανασίου κάνει και εκεί χειρονομία για να ηρεμήσει εδώ και συμπαίξει του και επίθεση. Κάτι πάσα σε μόλι βρέθηκε ενδεχομένω περισσότερο ελεύθερο από όσο περίμενε απέναντι του ήταν ο Ερμίδη. Όχι ακριβώ πάνω του για το πλήρωσε 18-22. Κάριο. Τι εδώ. Πεθίδη. 16 δευτερόλεπτα. Στήριγμα ήταν από το δίπλα γήπεδο. Νόμιζε ότι είναι σταθερό το γήπεδο κούπα, αλλά δεν είχε πρόβλημα να φύγει πάνω στο καλάθι. Τσέκης. Παναθίου. 2.43 για την λήξη της πρώτης. 2-2 οταματικά. Παναθίου στους σταυρωτές μέχρι μέσα. Τριόπουλος από την γωνία. Λάθος. Μπάλα έχει συγκρατήσει. Έχει περάσει εκτός. Και παραμένει στο Σικάριος. Ο Παναθίου θέλει να αποστάρει τον Ανέλη. Τριόπουλος για 3. Έστοχος. 21-24. Επίσης παίκτες των Spacers και των Los Angeles Bakers στην Taxi Evolution. Μαχίδης. Τα βρωτές είναι στη γωνία όμως και θα πάρει την μπάλα, θα πάρει και το τρίποντο. Αυτή την παράδειγμα για τον Άξονα, θα τον επιτέλεξε. Τον Ρεμίδη, το τρίποντο αυτή και αυτή τη φορά. Τελειόπουλος από τη γωνία. Στο 2-3 θέλει να κάνει το 2-2 στις back-to-back επιθέσεις. Άστοχος την εσωπαρήχη με τον Άξονα και Μαχίδης απέναντι σε αυτόν τώρα. Κούμπασε μέχρι μέσα από τη γωνία, επιμπαίνουν στο γωνιαίο τρίποντο οι παίκτες του Άξονα, άστοχος. Πάλι ο παίκτης αγωνιστής της φοράς, ο Θανασίου. Μέχρι μέσα πέρα στον Ερμίδη, είναι άστοχος κάτω από το καλάθι με την κόλμπαουν από τον Τροχανέλη. Η Γάλη πάσα Ερμίδης, είναι ο Κωνσταντίνης απέναντι σε δύο παίκτες, έβγαλε στην γωνία και πάλι ο αγώνης. Ο Τροχανέλης είναι άστοχος, γίνεται ζεστό, τώρα δεν το έβαλε. Γίνησε τώρα πάει μέχρι μέσα, στέγη την εκτελεί, είναι άστοχος. Βάζοντας τα λίγο με τον εαυτό του για να τρέψει την Παπαδόπουλο. Στα προτέσσερα, στη γωνία σου για 3 άστοχος ο αγώνης. Αλλά συγκρατεί ο Παπαδόπουλος, Τριόπουλος. Διανύλησε οι υπόλοιποι από το πάγκο των του Άξονα Κινουτούν. Ζάκης. Έχουμε να διαχειριστούμε μεταξύ άλλων τις ανάσες τους, οι σκάριες μέχρι μέσα. Έχει υπάρξει φάουλ χαμηλά. Συγκριθεί τον Κούμπα. Ψάκι. Ψάκης. Μόλις τώρα έκανε μια προσποίηση, μία ακόμα στέκεται για εκτελεί απέναντι στον βαγόνι, ο οποίος παρέμεινε πάνω του κολλημένος. Καλά φάξε. Ψακίδης. Κούμπας. Έκανε μια τρίπλα και πέραν την πάσα ο Παγώνης για 3, έστοχο! Είναι υπόπτος, 21-27. Μητσέκης. 14 δευτερόλεπτα ακόμα. Κύριε Μιχαίνη πήρε από τον Παπαδόπουλο στα 30 δευτερόλεπτα. Με τη μέσα σήμα τους κοίγουν και άλλα με φάουλ για δύο βολές από τον Παγώνη. Μια δεύτερο φάουλ λέει η γραμματεία. Για να δούμε αν αυτό θα επηρεάσει το χρόνο συμμετοχής του, αν και δεν νομίζω. Έτσι εγώ το έτερο είναι τώρα στο Βίτσι. Άστοχη πολύ αμυντικό rebound του Βιστακίδη, δεν υπήρχε παίκτης ο Σικάριος να παλέξει για το θετικό. 22-27 ήθελα να δώσω την έμφαση στην τελευταία πιθανώς άμυνα για την ομάδα τους. Αγώνης. Κίνης κατέβησε την μπάλα, τον Χανέλη, σύντρα πάσα, Ερμίδης. Κίνης φύγει και εκτελεί για 2, είναι άσαμος, παίρνει το μισάκι. Πήγε το επιθετικό rebound με τη μία. Ο Κούμας δεν τα κατάφερε. Τριόπουλος, 6 δευτερόλεπτα, ήταν στο ανοιχτό γήπεδο. Στα πάρει ελάχιστα τραχωρισμένα από τον Ασίου. Στέκεται και εκτελεί. Είναι άστοχος, όχι έστοχος τελικά ο μισάκης. Από τέτοιους των ελευθέρων πολλών. Όπως βγάζει τη σκοντά αυτή. Βιάστηκα και σκόνταψα. Οπα, μπήκε κι αυτό. 24-27 λοιπόν τελικό σκορ πρώτης περίοδου, σκορ που μπορούσε να είναι σκορ πρώτη μηχρόνου σε άλλο παιχνίδι. Βρήκανε σκορ στην τελευταία της οπίθλη λοιπόν μετά πολλά η Σικάριος. 24-27 στέκονται στεναρά απέναντι στον Άξονα, ο οποίος έχει πολύ περισσότερες ανάσες. Η ποιότητα και των δύο ομάδων βέβαια είναι αδιαμφισβήτητη. Κάποιος που σήκει ομάδα του Σικάριος, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στην αναμέτρηση, η πρώτη εποχή είναι για τους Σικάριους, όπως παίρνει αυτήν.
από το κέντρο. Δεν θέλουν να χάσουν καθόλου χρόνο οι Σκάρες, έχουν μπει μαχαίρι στα δόντια. Από τη γωνία σου πια 3 έστοχο. Από τον Ιτσα, ο οποίος αποτελούσε την πονταλική αλλαγή στον πάγκο του Σκάρες, έχει περάσει στη θέση του Στεριόπουλου. 27 όλα, η σοφαλή είναι γεγονός, όμως το γεγονός είναι και το σκυλέτι του Σμόβης. Ο Παναθήνας στους Σταυρωτές έδεσε την μπάλα. Μουσάκης τώρα πήρε από τον Παπαδόπουλο, στο 3-3 έχει βρεθεί και αυτός ελεύθερος. Και αυτό μέσα, 30-27, με δύο back-to-back τρίποντα. Σοφαρίσουν οι Καριώς, οι Μαργόνης, έχει περάσει το γεγονός του Κουστάκτονα. Τσέλης, πάντερο τον Κωνστακίδη, λάθος πάσα πάνω από τον Κωνστακίδη. Δεν μπήκα λάθος στην άλλη μπασκέτα. Κωνστακίδης στην επαναφορά. Τσέλης, θα πάλι Κωνστακίδης ούτια 3 και ανήκει άμυνα πάνω του το πήρε. Είναι άνθρωπος μόνος, πολύ ψηλά το rebound. Ζάκης. Ζάκης. Σανίζω τώρα στο 3 και πάλι έχει γλυκαθεί από το πρώτο. Θέλει να βάλει ένα ακόμα από το ίδιο πρώτο προσωπικό του. Κωνστακίδης. Θα 20 τερόλεπτα και έπιζε το φάλο που είναι Σανίζω. Αυτή την επαναφορά. Μαργόνης. Ιωαννίδης έχει περάσει και αυτός εντός. Έκανε μια προσπίση να βγάλει. Τελικά την πάσα στην γωνία. Ο Στασίκης είναι ψοκίνδυνη. Σε έχει διεκτελεί τώρα ο Κυπριανίδης είναι άστοχος. Βάλε πήγε στον Μαργόνη στον Μαργόνη. Πέρασε η γωνία και πάλι. Προχώρησε πάλι από τα γήπεδα στην περίμετρο. Τσάκης. Κύριε με χέρι ψηλά στον Παπαθανασίου, ο οποίος δεν θα πάρει σε κάποιο σκρίν σε πρώτη φάση. Όπως φαίνεται ούτε σε δεύτερη, ούτε ένας παίκτης των Σικάριος δεν είναι μέσα, πάει μέχρι μέσα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Κάτι που έμοιαζε με box η άμυνα των, του άξονα. Στις τέσσερις γραμμές της ρακέτας, τέσσερις γωνίες μάλλον της ρακέτας. Αργώνης. Ο Τσέλης τώρα θέλει να αποστάρει. Τζιβάνης. Στην κορυφή του δίκαιο ρήγμα, μέρος αναπάντεχος έχει διεκτελεί, είναι άνθρωπος το χάρι του ταμπλό. Ο Κυριανίδης του διάστηκε τρίσκος, ο Κύρις είναι άνθρωπος ψηλά, πολλοί παίκτες, σε πάρα πολλά χέρια τελικά ο Μητσάκης παίρνει την μπάλα. Θα στην πάσα από τον πλούτ, και τους πάλι Μητσάκης θα παίρνει στον Κωνστακίδη. Μητσάκης, εδώ έχει σηκωθεί από τον πάγκο τον Σικάριος και ο Στεπιόπουλος, στους σταυρωτές, στους δίπλες παίρνει τον Κωνστακίδη. Μητσάκης. Μόβιτς έχει απελευθερωθεί με κάποιο τρόπο στην διακρίση. Κάθε φορά μπαίνει και βγήκε και κοστακίδι τον rebound. Δεν θέλει να χάσει καθόλου χρόνο. Περνά το κέντρο, όχι. Έχει βγει πάρα από τον Μητσάκη. Με time out. Το έχουν καλέσει Σικάριος. 32-27 το σκόρ. Τρέχουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μην είναι μαζί μας. Επιστροφή. 32-27 το σκόρ. Το έχει 41 για την λήξη. Είμαστε στην δεύτερη περίοδο. Οι Σικάριος έχουν βρεθεί μπροστά με 5 πόντους. Τρέχει ένα 0 σερί και στη δεύτερη περίοδο, το οποίο θα διασπαστεί από τον Μιχέλη, ο οποίος τον Μιχέλη ξεχωρίζει τον άξονα από τους 27 πόντους, τους οποίους έχει κολλήσει για αρκετή ώρα. Τέλειο. Θα βγάλω από τον Παπαδόπουλο τώρα και με χέρι το Μητσάκη. Μητσάκη. Γιόπουλος απέναντι στον Κυριανίδη. Κύριε την μπάλα. Γιόπουλος. Γιόπουλος στέκεται και εκτελεί. Είναι άστοχος. Ψηλάγος εκεί που παίρνει το rebound. Στους αυρωτές. Βάνης. Σε 14 δευτερόλεπτα. Το χείρι της από 45 μήνες στο 3. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound του Μόβιτς. Σανίζας. Σανίζα σε μεγάλη φάση του Μόβιτς κρατεί. Σανίζα στη πάλι από τη γωνία. Στο για 3, άστοχο. Στο Παπαδόπουλος Μαργόνης. Με καθόλου τρόλυπα. Ιωνίδης, καθή πάσα υπέροχη. Αφήνει την πάρα του καλά με Κωνστακίδης. Ένα ακόμα τίμιο από το οποίο ολοκληρώθηκε με τελικό αποδέχτη αυτόν. Και να πάρει τόσο από τον... Ένα λέει στον Παπαδόπουλο ο Μητσάκης για να θα συμβεί. Σκριν στην κορυφή ανεβαίνει και παίρνει την μπάλα ο Σμόβιτς. Στη γωνία ο Στεριόπουλος έπειτα από επαναφορά από την αριστερή. Πάει στη δεξιά. 6-4 λεπτά ο Μητσάκης. Έκανε μια προσποίηση. Κόπηκε από τον Τσέλη, ο οποίος δεν πήδηξε στην καλύτερη στιγμή για αυτόν, αλλά ήταν πολύ ψηλότερος και χρησιμοποίησε το χέρι του. Βάλει πήρε από τον Κωνσταντίνο, ο οποίος κατέβασε γρήγορα την μπάλα. Μεγόνης. Σουπλιά 3 από την κορυφή. Μπάλα μπήκε και βγήκε επιθετικό rebound με κάποιο τρόπο από τον Τσέλη. Και καλά.
Απέναντι στον Παπαδόπουλο. Με το 2-3-3, 6-0-6 μάλλον για να είμαστε τελικά στη σερή για τον Άξονα. Στο 2-3 Σανίδης είναι άσοχος, θα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Ενώ θα περάσει εντός ο Παπαναστίου στη θέση του Μοβίτς. Γκουάνης. Σε 14 δευτερόλεπτα. Γκουάνης. Το κύρις laser pass στην γωνία, Τζιβάνης και πάλι Τσέλης. Η γωνία και πάλι σου για 3, έστοχο! Από το Σακίδη. Σε δυο μούντος. Ο Θανασίου τώρα. Ο Θανασίου. Σου διατήρησε από 45 μήνες απέναντι στον Μουτσέλη. Είναι άνθρωπο αμυντικό rebound από τον Κουτσίδη και μεγάλη πάσα. Flexer από τον Θανασίου. Ας εγώ το outfit. Εγώ το out λέει ο Νάνης. 32-27 έχει γίνει αμέσως μέσα στο 32-36. Είναι στην επαναφορά. Το κύλις. Σε 2-3 από τη 45 μήνες για 2 τελικά στον Νάνη Νάσκοπο. Στην κόλλη πάνω του Σακίδης. Ζιβάνης και πάλι. Αργόνης. Στο 2-3 από μακριά. Είναι άνθρωπος και πάλι έρμπολη. Υπάρχει και θετικό ριβάνο που θέλει χωρίς να έχει έναν 2 χρόνος. Αφήνει την πάλι σχολά. Ξεγλίστρησε ανάμεσα από 2 αντιπάλους. Από Παπαδόπουλο και Σανίτσα, πώς έγινε αυτό. Μητσάκης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ομάδας, τον Παπαδανασίου, δεν είναι στη φόρμα τους. Οι Σκάριους έχουν παίξει μόλις ένα παιχνίδι απέναντι στους MMP, τους οποίους συγκέντρισαν στην Elite. Φέτος δεν έχουν παίξει ανάμεσα στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στην Elite εντός εισαγωγικών. Αν είμαστε μέσα τώρα, κέρδισε το φάουλ από τον Μαργόνη για δύο γολές ο Παρασίου παίρνει το χρόνο του. Άσοχος στην πρώτη βολή, έχει δικαίωμα για μία ακόμα. Βάζει λίγο με τον εαυτό του. Τάρος μπαμπούσε κιόλας στο σορτί με το γενικό look. Αυτή η δεύτερη βολή, αμυντικό rebound από τον Κωνσταντίνη. Γιάννη πάση στη γωνία, Ιβάνη Κυπριανίδης. Ιβάνη Κυπριανίδης σε 15 δευτερόλεπτα. Παίρνει το screen. Αγώνης. Σε κίνηση σου πια 3 από 45 μήνες, έκτοχος. 32-41. Μητσάκης. Σουτ για 3 απέναντι στο Μουτσέλη, ενώ τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης, εύστοχος, μετράει 35-41, τον έπαιξε στα πόδια και δικαιώθηκε. Όχι, θα προτιμήσω με την εικόνα, ήταν από το προηγούμενο κύπελο, γι' αυτό η επίδρασή μου δεν ήταν τόσο hype. Έχασε ο Μουτσέλης, αμυντικό play από τον Τελειόπουλο. Τελειόπουλος. Σανίτσας από τη γωνία στο 3 είναι άστοχος. Ψηλά θα πάρει το επιθετικό rebound ο Τελειόπουλος. Τη φλέξεων από τον Σακίδη μπάρα περνά εκτός. Παραμένει ο Σικάριος. Ζήτω και για αλλαγές. Δεν ξέρω στην κρατική, όχι τελικά. Ο Σανίτσας θα βάλει τον Τελειόπουλο. Μητσάκης έχει περάσει τον πάγκο. Μέσα στην Κυριανίδη τώρα θα πετάξει την μπάλα, είναι άνθρωπος, πάρουμε λίγο λες. Μόβιτς έχει περάσει εντός, ο Σικαριός. Και στο Σεριόπουλου συγκλώνει το σχήμα. 45 δεύτερο φάουλ η γραμματεία. Ολοφερόμενη στο Σεριόπουλο. Αυτή είναι η πρώτη βολή. Τέσσερις Κυριανίδης, 35-42. Κυριανίδης περνάει μετά από ώρα εντός. Ζιβάνης στον πάγκο. Τελειόπουλος. Αβέρνει στον Κυριανίδη. Αναβέρνουν δύο κλίνια να δώσουν το σκριν. Σκόβησε τον Ίτσας.
προσπαθεί ο Μπέρνετ στον Μιτσέλη και πάλι έχει μέσα και έρχεται το φάρο του Μιτσέλη με δύο βολές. Και ο Μπέντε άξονας δεύτερο φάουλ, Μουτσέλης δηλαδή. Δεύτερη Γαρσίου και 16-42 Σεκίδης Σεκίδης βέβαια το σκρίνα του Μουτσέλη που ξεκουρθεί να μένει εδώ σε εγώ το είναι 2 φάουτ Μίντης Μίντης παίρνει το σκρίνα από τον παίκτη του σε αυτή πάσα δεν θα περάσει από τον Μίντης Μεγάλη πάσα Μουτσέλη στα 13. Είναι μια προσποίηση. Μίλησε και πάλι πάσα. Δεν θα περάσει τον Μουτσέλη. Πάρα πετάει εκτός την ουγγιά. Μάξε να παραμένει. Στο δευτερόλεπτα. Δεδομένου της ποιότητας και των play style της δύο ομάδων. Ενώ μίλησε στο φύση τρίποντο. Το κνίδι έχει αρκετά χαμηλό τέμπο. 36-42 Λιόπουλος Λιόπουλος παίρνει το σκρίνι από τον Σμόβιτς στο τι πάσα με μια προσποίηση έβγαλε στη γωνία στα νύχτα σου για 3 στο τον είναι άστοχος παίρνει το rebound ο Κρυανίδης στις τώρα στη μεγάλη πάσα από τη γωνία ο Μίδης Μαρκώνης τώρα έχει χτυπήσει. Θέλεις να περάσει εκτός. Θέλεις την επαναφορά και πάλι κάθε δευτερόλεπτα. Το χείλι. Για τρεις είναι έστοχος το μόνος από τον Μαργόνι, δεύτερος από γελάει. Είχε το φλέψιμο Ερμίδης. Διόπλος. 46-45 και φορά. Είναι νέα και πάλι για το μάξανα. Διόπλος. Ο Κόμπλος τώρα από την γωνία θα παίρνει στον Κωνστακίδη. 8 δευτερόλεπτα στους σταυρωτές. Είναι μέχρι μέσα, πέταξε την μπάλα χωρίς να κερδίζει, χωρίς να κάνει φάουλ. Ερμίδης παίρνει το αμυντικό rebound. Ερμίδης. Ερμίδης παίρνει τον Στεριόπουλο στα 17 δευτερόλεπτα. Δεν θα κερδίσει πέρα ο Παπαθανασίου. Παπαθανασίου DPG επίσης, γνωστός. Πεστή πάσα συγκρατεί και φάγει το ανάποδο, λέει απεινά άσοχος στα νύχτα, στην μπάλα περνάει εκτός. Να εκτός τα μύτες στην επαναφορά. Στην πάσα Σιμόβιτς. Τα 10 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα στέγεται και εκτελεί. Είναι άστοχος. Έτσι το φάω για 2 βολές. Και όχι. Πρώτος που έχει στο Μουτσέλη και είναι το τρίτο. Στη λήξη της δεύτερης περίοδου πράγματι 2 βολές για τον Σιμόβιτς. Ωραίο. Μια χαρά είσαι. Αυτό πάει funny moment αυτό να ξέρεις. Αυτό στην πρώτη βολή ο Σιμόβιτς. Ερμίδης μας χάρισε και ένα funny moment γιατί όχι. Έχουμε την διακοπή, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Η ομάδα θα πάνε για λίγο πάγκο. Δεν είστε μαζί μας μέχρι τότε. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στην αναμέτρηση του Μουτσέλη, θα παραμείνει εντός. Σκουτιζεί το υλικό στον τσάκι του χέρι του, θα παραμείνει κάτι σοβαρό. 36-45 είναι το σκορ. Μίλησε. Μίλησε, έχει περάσει εντός.
παιχνίδι στην επαναφορά. Μιτσέλη, ο Σαχίδης τώρα στο 3-3, είναι άστοχος ψηλά, του δηλαδή δεν θα υπάρχει το rebound. Ο Σαχίδης σε αυτό, στο αμυντικό. Διόπουλος. Διόπουλος, ο Δόπουλος τώρα. Έχει το screen, όπα, πάνε παίξει κάθερα όλα καλά. Ο Σαχίδης, 25 δευτερόλεπτα. Τριόπουλος σε 45 μοίρες του για 3, άστοχος ψηλά, ο Ερμίδης για το rebound, 36-45, όλη η επίθεση τώρα είναι για τους παίκτες του άξονα. 36-45, τους χώρες κολλήσει λίγο, ντέρμπι κορυφής νωρίς φέτος στη regular της Elite by Novibet. 6 δευτερόλεπτα, Ερμίδης στο για 3, ο παίκτης του Παπαθανασίου είναι άστοχος, ψηλά το θετικό rebound στην κορυφή από τον Μιτσέλη στο για 3 για το κερασάκι στην τούρτα! 36-48 διαχειρός και Σαχίδη, ο οποίος το πανηγυρίζει διόντως με τον Μουτσέλη τώρα και τον Άβαντες στο παρκέ από τον άξονα. 36-48 συν 12 από τον Ρίκης άξονα στην Ταϊστά Τροπέα, πιο δεσμένη ομάδα στην Σαλονίκη του Μαρτιτάκη, που έχουμε σε πολύ λίγη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν μετά από αρκετή ώρα για την επανέναρξη της αναμέτρησης της τρίτη περίοδος για τον άξονα. Παίρνει στο Σεργιόπουλο. Στο screen από εκεί που ήρθε πρόσφατα. Ένα από τις τρεις περιόδους. Κάτι στήριγμα. Ένα εισαρδοκό για την λήξη της τρεις περιόδου. Τα έκανα. 12-13 ώρα το κύρισαν μόνο. 9-45. Μητάζεις. Η λήξη της τέταρτης περιόδου που κερδίσαμε λίγο απότομα έπρεπε να διευθυνθεί ένα μικρό θέμα. Έγινε. Σεργιόπουλος. 16-48. Στη γωνία τώρα του Βανασίου. Γύρισε από τη μία, γύρισε από την άλλη. Απέναντι στον Ερμίδη, ο οποίος γλίζρισε λίγο. Το εκμεταλλεύτηκε ο προσωπικός του αντίπαλος. Και σκόραρε για να στρογγυλοποιήσει τη διαφορά στους 10 πόντους. 38-48. Ερμίδης. Ερμίδης πέντες πέντες τον Βουλάκη. Θέλει τώρα κάτι στον πάγκο, έχει χρειαστεί με 3 φάουλ. Βουλάκης από τη γωνία τώρα θα πάρει ο Σαχανέλης. Και μέσα γύρισε υπέροχα, θα αφήσει την πάρτα καλά με παγόνις. 38-50. Τέλει. Σκοστή πάσα στη γωνία. Ψάχνει μια πάσα. Την βρήκε. Ο Βουλάκης. Τις παίρνει ο Σκρέφος. Η μπάλα του πάει, όπα, πάρα πολύ φάνηκε σχεδόν του Κόβης, ο οποίος στέκεται και στενή, βάζεται, όπως βάζεται και ο Ερμίδης τώρα. Κάτι και το φάνη μόμεν προηγουμένως, θα έκανε φωτό. Μέσα, καλά, αυτή και φάουλ. Με ρωτώ 52, διαφορά στους 14. Ερμίδης στη γραμμή, έστω στη στιβολή, διαφορά στους 15 πόντους αυτή τη φορά. Σεργιόπουλος. Σεργιόπουλος Παπαδόπουλος τώρα στέκεται και εκτελεί για δύο βολές του φάουλ που έχει αποσπάσει από τον γόνι. Ευρωτές παίρνει το screen, στέλνει πίσω από αυτό που έδωσε ο Μογόνης, είναι άστοχος. Είναι πίσω να ρίγει πάνω στο screen και είναι ελεύθερος στη μία. Σεργιόπουλος. Κύριε με χέρι στο Μητσάκη. 15 δευτερόλεπτα. Ο Σιμόβιτς στην κρατή. Ο Βανασίου. Τα 9 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα, η Βάνα εκπαιδεύει εκτός και είναι για. Σκάριος παραμένει. Θα την σπάθει του Ραχανέλη, από αυτόν εσπέρασε αυτό την παραλία. Τα δευτερόλεπτα για την ελίξη της επίθεσης του Κόμπης μέχρι μέσα. Αφήνει η Μπάρτα καλά, την άνθρωπο θα μετικό ριμπάρτα στον Ερμίδη. Ερμίδη θα τρέχει από τα αριστερά, σταματάει λίγο. Του Βουλάκης. Βουλάκης, μπράβο Γιάννη, λέει. Είναι από το πάγκο του άξονα, πάει μέχρι μέσα τώρα. Ερμίδης αφήνει την Μπάρτα καλά,
γύρισε το φάουλ και δεν έφερε το 5. Μητσάκη. Λιόπουλος παίκτη μέσα, τώρα έχει βρεθεί και αυτός ελεύθερος, αφήνει πάρα το καλάθι για την άλλη πλευρά. 41-55. Στην γωνία ο Ερμίδης πήρε από τον αγώνι. Στην σκέφασα του πέρασε, υπογείο στην μπάλα, είναι άστοχος. Τόση μπάλα περνάει εκτός. Σε δύο μπλώσεις την παραφορά. Ζάκης. Ζάκης από τη γωνία, τώρα πάει με τη μέσα. Στο Βαθανασίου γύρισε από τη μία, γύρισε από την άλλη. Κέρδισε. Τίποτα, δεν έχει σφίριξει τίποτα. Από το άλλο γήπεδο το σφύριγμα. 3 άστοχος του Σμόβιτς, έπεσε παίκτης κάτω, αγούτσι και σφύριγμα. Λογικό να κάνουμε όλοι μας αυτό το συνειρμό στη μία. Χρονέλης ο Ρασούτ για 3, πήρε από τον Ερμίδη, είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Τριόπουλος, ανοιχτό το παιχνίδι στην τρίτη περίοδο. Μέχρι μέσα, κόμπι και άλλα με φάουλο από τον Ασίου. Δεν έπρεπε το καλάθι. Τον Ερμίδη, φάουλ. Αυτό όμως την πρώτη παίρνει το χρόνο και κάνει ακόμα φορά. Περίπου η διαφορά στους 13. Πάσαμε στη δεύτερη, Γκουγκουλάκη στο rebound. Ερμίδης. Γκουγκουλάκη δίνει το screen, Σίμωβης τώρα απέναντί του. Στην διατρή θα το πάρει, είχε βρεθεί ελεύθερο στο κύριε και το έβαλε. Κάτζιος, το πέρασε αυτή την τρίτη περίοδο. 42-58. Το παραθείο. Κύριε Σιμπάλα. Λέει ο επαγόνης Δέξτου. Κοιτάκι. Σε λέει πήρε το screen, είναι άστοχος. Ερμίδης παίρνει το αμυντικό rebound. Πέρασε το Τριόπουλο. Ερμίδης. Ερμίδης στα 18 δευτερόλεπτα. Καστή πάσα. Η διευθυντή θα γυρίσει, δεν θα βάλει ένα άθρο όμως. Θα αρχιστεί σε δύο βολές ο αγώνης. Στα μίσα θα περάσει εντός, στήριξη του Δεριόπλου. Συγκλώνει κάπως το σήμα τον Ζυκάριος. Στην δεύτερη, 42-60, Μητσάκης, πήρε την επαναφορά. Κόπλος, 14, κόπηκε, βάλει δύο βολές. Δύο ακόμα βολές στην αναμέτρηση. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν. Πάλι η μητέρα έχει μια φλάγια να δώσει το σκρίνι στους γιατρείς. Ο Βασίλης Νάθαρος θα σβρώξει την μπάλα και γνωρίζει εκεί που νόμιζε στη γωνία ότι είναι ο Γκούμας, sorry, που είναι τα Γκου. Είμαστε και οι δύο. Τάκη. Παρασίου. Θα μιλά τώρα, συγκρατεί και ξαναδίνει στον Βασμόβιτς. Τα 4 δευτερόλεπτα.
μια προσπίση και πάει προς τα μέσα. Εδώ την πάσα δεν καταφέρει να μετάξει τα τραυματίζει του Πόβιτς. Κιτέρο. Κάποιος. Μιτέλης τελεί, είναι άστοχος, ψηλά θα πάρει το αμυντικό rebound ο Παπαδόπουλος. Θα είναι εκεί μέσα τώρα, έχει βγει από τρεις, Μιτσάκης. Σουτ για τρεις, είναι άστοχος, αμυντικό, Κωστακίδης, rebound. Αμυντικό Κωστακίδης, rebound, παίζει με την προσυλλεκτικό εδώ πέρα. Λιβάνης, από την κορυφή, μας. Τρελίδης από τη γωνία στις αυρωτές, απέναντι στον Παπαδόπουλο, ψάχνει την πάση, την βρήκε στον Μιτσέλη, ο οποίος θέλει να γυρίσει τον Ζημόβιτς. Ζωτήρης συγκρατεί τελικά 2 δευτερόλεπτα, πρέπει να πάρει το σούτ που κάνει, πάει να κάνει κάτι ηρωικό, δεν τα κατάφερε, χάσαμε τα λόγια μας, όπως έχασε και αυτό το σούτ, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Το σούτ, το να χάσει τα λόγια σου, όχι, δεν ήταν δύσκολο. Μοδόπουλος πήρε τον DPG από τη γωνία, σουτ για 3, είναι έστοχος από την άλλη γωνία, πήρε την μπάλα, ρητσικίνη, την πάσα, την οποία συμμετέτρεψε σε ασίς. Είναι μια τρίπλα, 46-60. Έξε πώς λέει στον Κυριανίδη ο Βάρης και μετά στην μπάλα. Πράγματι το κάνει αυτό και το ανάποδο λέει, α, μπήκε το καλάθι. Σύριγμα από το άλλο, γύρω το δεκαίμα, φορά Μητσάκη. Τους δευτερόλεπτα ακόμα. Για την επίδυση βρέθηκαν γρήγορα στην αντίπαλη πλευρά η Χικάριος και ρίχνει τη διαφορά και πάλι. Σε μία ακόμα φορά, Στανίτσας έτσι την πάρα το καλάθι. Προς τους 14, 5 πόντους στους τελευταίες δύο επιθέσεις των Χικάριος. Το Κίδης τώρα θέλει να ποστάρει, για να δούμε. Απέναντι στον Παπαδόπουλο γύρισε από τη μία, γύρισε από την άλλη, πήρε ωραία από τον Νάζι Γυνάστοχος, επιθετικό rebound, ο Χέρις βρίσκεται και εκεί και έβαλε το καλάθι. 48-64. Τσάκης. Μεγάλη πάσα. Ο Παπαδόπουλος στους για τρεις, είναι ανοίξει το παιχνίδι, είναι έστοχος και πάλι. Χωρίς να κερδίσει το φάουλ, 51-64. Το Κίδης έπεσε κάτω. Υπάρχει σφύριγμα βήματα. Τον ίδιο δεν έχει δοθεί φάουλ στον αντίπαλό του. Βόβιτς παίξε πάλι χέρι με χέρι στα χέρι. Μεγάλη φάση του Παπαδοπουλίου για τρεις από το σημείο που είναι αγαπημένο για τους Χικάριους στις τελευταίες φάσεις. Είναι άστοχος. Γιαννίδης τώρα. Γιαννίδης 3 δευτερόλεπτα, 3 λεπτά ακόμα, sorry. Όχι, 3 δευτερόλεπτα, Τζιβάνης. Το τυχαίνει σαν να θέλει να αποστάρει για μία ακόμα φορά και ρίξει το φάουλ αυτή τη φορά πράγματι από τον Παπαδοπουλό. Δεν τρώει φάουλ του 33, λέει η γραμματεία. Είναι παρόμενη στη Σανίτσα. Έτσι λοιπόν τις βολές. Έτσι όχι πρώτη. Τελετουργικά με την μπάλα. Καθιερωμένα έστω στη δεύτερη. 51-66. Time out που έχουν καλέσει οι Σικάριος, 2.52 για τη λήξη. Επιτρέπουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή για μία ακόμα φορά, έχουν περαστεί τα ονόματα στην γραμματεία. Αλλαγές. Μείνει στην περαστεί Τζορτ Βιβάνης, Μητσάκης απέναντι στον Γκάντζιο, συγκρατεί. Παραλίγο να χάσει, δεν έκανε ούτε παράβαση. Μητσάκης. Του διατρίζει από την κορυφή, είναι άστοχος. Συλλάτρε, θετικό λοιπόν τη Μόβη, αφήνει την πάρα καλά, είναι άστοχος. Πάει ίδιο για τον θετικό και πάλι θα το πάρει. Όχι, τελικά είναι ο Κωνσταντίνος εκεί πέρα. Τρώμε πάρα πολύ μεγάλε μάχε. Πολύ δευτερόλεπτε, όχι πολύ ωραίε. Θα πάρει και το μικρό λοιπόν. Κάποιο έχει μέσα για τον άποδο, λέει άπ, έχει. Κάνει πάω το νούμερο 33, λέει ρε. Ο Κωνσταντίνος δηλαδή. Δεν είναι το φάουλ του δικό του. Μιτσέλης. Βγάλε μια ωραία πάσα στον Γκάζι, ενδεχομένως overpassing, μπορούσε να τελειώσει μόνο στην πάση, θέλει να βγάλει κάτι φαντεζί, κάτι ωραίο. Σε βρωτές ο Μητσάκης, στα 16 δευτερόλεπτα. Η κορυφή Παπαδόπουλος πήρε τον Κόβιτς, πιτώντρος του παίκτη τώρα πάνω, σε αυτό. Γύρισε, πάει μέχρι μέσα, λάθος πάσα, Τζιβάνι τώρα στο ανοιχτό γήπεδο. Θα πάρει την Τριανίδη και αφήνει την πάρα του καλάθι. Για να βάλει πλάτη, για να βγει πιο μπροστά από τον Σανίτσα. 1-68. Κυριόπουλος πήρε το Μητσάκη. Δεν πάσα στη γωνία σου για 3. Σάστοχος. Ο Παπαδόπουλος. Κυριόπουλος είναι επαναφορά. Ο Μαργόνης έχει ζητήσει αλλαγή.
θέση του Χριανίδη θα περάσει. Ο Σπίτι πάνε στον πάγκο, ο Ερμίδης πάλι εδώ. Slam Dunk Drunk, ένα δύο Big Babes, μεγάλο παιχνίδι, 5-40 πριν το τέλος. Ενδυσκομμένα είμαστε, οπότε έχει ήδη γίνει γνωστό το σκορ, το τελικό. 3-3, είναι άσχομος ο Στανίτσας. 1-35, σκαστή πάσα υπέροχη στο Μουτσέλη, αυτή είναι την πάρα τον Ελλάδη, δώσουμε τον Κάντζιο. 91-70. Κάντζιος. Δώσεις στο 18 δευτερόλεπτα. Σκαστή πάσα, δεν περίμενε εκεί πέρα στην πόμπη την πάσα και ανέβη για να δώσει το σκρίν. Μεγόνις, περάσει εντός. Βάλτης περάσει τον πάγκο. Το Κερμίδης, ο οποίος κάτι δείχνει εκεί πέρα στην παίξη του κινητό. Μεγάλη λάθος τώρα πάσα, συντάκης. Δείχνει την εκτελή απέναντι του είχε δύο αντιπάλους, Κερμίδη και κάποιο. Κάτι ήταν άμεσα πάνω του, δεν κατάφερε να τον περιοχή και παρακόψει για να μην αστοχίσει. Η Τζάντζη τώρα πάει μέχρι μέσα, άλλαξε με τον Μιτσέλη, έκοψε και αυτή την πάρα στο καλάθι, 53-72. Γιόπουλος. Γιόπουλος στα 17 δευτερόλεπτα. Μέσα απέναντι στον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος παίρνει στην αντιπαλή άμυνα, είναι άστοχος ο Μίδης. Στις 3 από 45 μοίρες είναι άστοχος στην φορά. Ψηλάμε το ένα χέρι τι πήγε να κάνει ο Κωνσταντίνης. Δεν γέρισε το φάουλ. Μέχρι κάτω τώρα στις Κωνσταντίνης. Κάτι 4-2 τεσσάρων. Τρέχει και μόβι σε Κωνσταντίνης. Και Διόπουλος. Πριν από τον Μητσάκη στα 12. Διόπουλος τώρα την κορυφή σου για 3. Είναι άστοχος. Ψηλάμε την κορυφή πάνω. Τον κάνει μια μεγάλη baseball pass. Κάνε, 93-72, 9,6 για την λήξη. Μιλήσεις τώρα θα πάρει την μπάλα 9 δευτερόλεπτα. Όλα για τους Σικάριους. Στην γωνία έκανε με το στήσι που πάει μέχρι μέσα στους Μόβιτς. Έχει κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Κάμε ότι δύο βολές, έβαλε το καλάθι. Το κλίμα στον πάγκο του άξονα. Θα ξεκινήσει πρώτα πολύ από τον Εθνόμπι. Έφεγος δεύτερη. 95-72. Ο Ιώπλος πήγε το κλέψιμο και το έκανε. Στέκεται και εκτελεί και βρεθεί ελεύθερος. Είναι άστοχος που θέλει στο rebound. Μεγάλο σουτ. Όχι από τον Ερμίδη. Τελικό σκορ, τρίτης περίοδο 55-72. Στο 17 ο άξονας. Κοιτάξτε και ακούστε τις χαρές. Νιώστε το κλίμα που επικρατεί στον πάγκο. Τον τεχνικά από τους υποξενούμενων επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την επανέναση του παιχνιδιού. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή και το καθιερωμένο zoom out από την Γεωργοθόνη. 55, Σκάριος 72, άξονας. Θα παρασύσεις την επαναφορά. Πάμε! Άντα 10! Άντα 10 και πάμε στο σπίτι μας, λέει ο Στέλης. Για να δούμε, Σικάριος, έχουν την κατοχή, Στέλης. Θα φανωθεί τώρα. Νόμιζε, Σταμίτσας, σάιτς στο 2. Ο Παπαδόπουλος είναι έρθος όμως απελευθερός και παρκός. 57-52. Στέλης. Το βροτές πάει μέχρι μέσα. Μέχρι τζάμπολ. Το βελάκι δείχνει την πλευρά, Σικάριος δηλαδή. Όχι, εντάξει, απόφαση είναι, είναι για τον άξονα τελικά. Του θέλεις, κύριε την παραφορά από τον Τεφανέλη σου για 3. Εύστοχος ο Κωνστακίδης στο βιολί του, 57-75. Κόμπλος τώρα, παίρνει στον Κωνσταντίνη, θέλει να εκτελέσει για 2, παίρνει το μακρινό, είναι άστοχο, Ερμίδης συγκρατεί τελικά την μπάλα. Πέφτει στο Σεργιόπουλο, πάει μέχρι μέσα, στέγεται και εκτελεί, είναι άστοχος, αμυντικό rebound.
από το Σανίτζα. Μεγάλη τώρα πάσα baseball την οποία συγκρατεί ο Μουτσέλης και σχολιάζει επίσης μια baseball πάσα στον Κλειφίδη. Προηγουμένως την μπάλα δεν πήγε στον Μουτσάκη και την πήγε και τώρα στον Ερμίδη τον τρόπο. 34-35 διαφορά στους 20 τραγινούς. Ο Βοδόπουλος Μουτσάκη στα 15-15 λεπτά. Γραμμασίου τα 10 πάει με τη μέσα, στέγεται κάτω από το καλάθι και τελείγει άστοχος, θα πάρει το μυθικό rebound ο Ερμίδης. Γάλλη πάσα θα βγει στον Δημοκίνη, deflection από τον Λεμιστάκη. Άρα πολύ ανοιχτό παιχνίδι, οι άμυνες έχουν χαλαρώσει. Μια απόδειξη αυτού είναι και αυτή η επίθεση που ολοκληρώνει με το lay-up ο Στανίτσας. Θα βάλω στον κορυφαίο του Μητσάκη. Προγόνης στάθηκε σταματημένος. 77-77. Προγόνης τώρα κατεβάζει την επίθεση για τον Άξονα. Τροχανέλης δίνει το screen, μεγάλη πάσα. Ερμίδης θέλει να αποστάρει, ήταν και ο Μητσάκης στη μέση σου για 3 άνθρωπος ο Μαργόνης. Πέντε ψηδι, χωρί μπάουν τελικά η ομάδα του Άξονα με τον Ερμίδη. Τον Ερμίδη μου θέλει. Μαργόνης. Γίνηση ο Μητσέλης και πάλι. Ερμίδης. Τροχανέλης σου για 3 στα 2 δευτερόλεπτα στη λήξη, είναι άνθρωπος. Πέντε το rebound ο Μαργόνης. Του Νούπη είχε εδώ πέρα με ενοχλεί. Όλα καλά. Μητσάκης. Μέχρι μέσα αφήνει την μπάλα στο καλάθι, παίρνει τον Τροχανέλη ο Βοδόπουλος, 61-77. Θα γίνει σε ρόλο point guard τώρα. Δεν θα κατεβάσει τώρα κανένας. Θα γίνει δεν πήρε το τρίποντο, Παναθάτσος, έκανε μια προσπίση ο Ερμίδης για πάσα. Κάτι πήρε σε βάσιμπολ από αυτούς που κάνουν μεγάλη τρελά. Freestylers, Τεριόπουλος. Τελείνε, στόχος, να παίρνει την πλευρά ο Μητσάκης για να κάνει προσπίσεις, θα δώσει πάσα πίσω την πλάτη να βάλει το αριστερό του χέρι, έχοντας βάλει πλάτη στον αντίπαλό του. Τι γίνεται πίσω στο γήπεδο, σφαγή γίνεται, τι φωνάζει τώρα. Είναι μια ντέρμπι κορυφής πίσω. Στάντα γκρανκ λογική κάθε και στο παιχνίδι. Big Babes, δύο τρέχονται από την κατοστάρα επί των Manchester United, 192. Μεγόνης. Μελή πάσα τώρα, flexion, κάτω την μπάλα. Από τη γωνία, Μεγόνης έχει κάνει το φάλο στον Αυτοδόπουλο. Δύο βολές από διαθυντικό. Πάμε στην πρώτη, δικαιούμα για μία ακόμα σύγκατα στην διαδικάριο. Έτσι όπως στη δεύτερη, 65-77. Το ίδιο λέει ο Μητσάκης. Στην επαναφορά. Στήριγμα στο άλλο γήπεδο πάλι ο Βοδόπουλος. Ο Δαρσίου Θράου ψηλός δίνει το screen. Μητσάκης έκανε μια προσποίηση πέραν του Κωνστακίδη, απελευθερώθηκε. Μόλις στέκεται και εκτελεί, είναι άστοχος. Αναλύει στο rebound. Κωνστακίδης. Κωνστακίδης πέρασε διαφορές μέχρι στις 12. Αργώνης. Είναι πριν από την κορυφή, έχει βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος. Μέρπουλ και πάλι έκανε μια προσποίηση. Κόπηκε από τον Δαρσίου. Μητσέλης. Έκανε μια προσπίση για πάσα η οποία πέρασε τελικά από τον Κωνστακίδη στο Μητσέλη, είναι άστοχος αυτός από την κορυμπάντα από τον Κωνσταντσίου. Τσάκης. Τσάκης, μεγάλη φάση, το Τριόπουλος συγκρατεί και αφήνει το καλά, είναι άστοχος όμως. Το ταμπλό, άστοχη προσπάθεια κάτω. Δεν μπορούσα να διεδείξει διαφορά στους 10. Μίδης. Μητσέλη σύνει το screen. Μίδης, σαν την πάσα την βρήκε. Και φάουλ του Μωτόπουλος στο Μητσέλη. Ερμίδης στην επαναφορά. Μεγάλη πάση γωνία Τροχανέλης. Για 3. Μπάρα μπήκε, βγήκε, ξαναμπήκε. 65-80. Μητσάκης. Γιόμπλος τώρα. Στα 18 δευτερόλεπτα. Παρασύνεται στη μέσα, έβαλε τη βάση του Μητσάκη, ο οποίος στέκει την εκτελή και είναι έστοχος. 17-80. Ο Κίτης. Κίνησε σταυρωτές, τρίπλες, απέναντι στο Τεριόπουλο, έχει κερδίσει το φάουλ από αυτόν. Ο
Ναι, συνεχίζει το παιχνίδι. Παρακολουθεί τώρα. Δεν θέλει να ποστάρει, γύρισε. Κρυμπτάει σταθερό, Μαργόνης και πάλι σούτια 3 θα το πάρει και πάλι είναι παλιά στο κόσμο. Τριόπλος rebound. Δεν έκανε το φάλτο λίγα στο Μαργόνης. 23 λεπτά. Μητσάκης. Στη γωνία ο Τριόπλος. Έχει και πάλι. Μαργόνης στα 12. Μεγάλη πάση στη γωνία, σούτια 3. Δεν στοχο. 70-80. Ακούστε τελική εικόνα στο οποίο γύρω στο πια 3 Κωνσταντίνη 70-83. Δεχείρο Κωνσταντίνη. Πολύ διάμενα από τον πάγκο των Σκάριων στο πια 3 θέλει να απαντήσει και το κάνει ο Μητσάκης. Street basketball ο ορισμός. Ερμίδης Μαργόνης τώρα. Μανέλης. Μανέλης. Υπάρχει σφύριγμα. Το 3-4 το φάουλ η γραμματεία αναφερόμενη στον Μίτσα. Μαργόνης, μεγάλη πάσα συγκρατείου μου θέλεις την βάλει πλάτη, κράτησε και πάλι στο νερό και άφησε την πάρει στο καλάθι διαφορά και πάλι στις 12-73-85. Σεργιόπουλος. Σεργιόπουλος πέρασε στον Μαργόνη με 19 δευτερόλεπτα. Είναι προσκύσιο πέρασε στον Μαργόνη. Ο Σεργιόπουλος στον διατρίζει να πάρει ο Σεργιόπουλος παραλίγο καλά στην βολόπα. Είναι καλά. Τρεις βολές λοιπόν. Όπως στην τρίτη, 76-85 διαφορά πέφτει κάτω από τους 10 πόντους, 4 και 10 για τη λήξη. Για να δούμε. Παρακολουθεί στη γωνία έπειτα από την τρίτη του Μαργόνη. Σοκίδης, Ερμίδης τώρα στα 8 δευτερόλεπτα. Απέναντι στον Παπαδόπουλο. 3 δευτερόλεπτα τώρα, πάει μόνος μέχρι μέσα, πίνει την πάρα στο καλάθι, απέναντι σε πάρα πολύ καλή άμυνα, δεν υπάρχει στήριγμα για φάουλ. Ή για το αμυντικό υπάρχει στήριγμα, επειδή δεν έχουμε συστηθεί λίγο, ας ελπίσουμε μην είναι κάτι. Σκόρεται τελικά ο Στυριόπουλος. Τα λένε οι γιώτες. Δίνει το χέρι με τον Ερμίδη ο Τριόπουλος, όλα καλά. Ξέχει την επαναφορά. 96-85. Τριόπουλος. Στο μείον 9 συγκατευθεί για τους Σκάριους. Ο Τριόπουλος. Ο Τριόπουλος ψάχνει την πάσα, την βρήκε στο Μητσάκι. Ενδεχομένως να μην προειδηθόταν για αυτόν. Υπάρχει πάλι το κοσίκι που έχει δοθεί χαμηλά. Είναι το 9 λέει γραμματεία, αν και δεν ξέρουμε πόση σημασία έχει αυτή τη στιγμή. Ο Παπαδόπουλος παρ' όλα αυτά από την επαναφορά του Στεργιόπουλου πήρε. Στο κίνητο απέναντι του Στεργιόπουλου παίρνει τον Καχανέλη. Ο Παπαδόπουλος για να δούμε αν θα επιχειρήσει μια ακόμα τρίποντη βόμβα, θα το κάνει, απελευθερώθηκε σου για 3 μέσα 79-85. Να που έχουμε παιχνίδι στην Ισπεκταρίνα.
Κατσαρέλης. 79-85 διαφορά στο 6. Το σύν 6 για τον άξονα. Αποδόπουλος κρύο αίμα στην κρίσιμη στιγμή. Πήγε το κλέψιμο στο Ριόπουλος. Η μπάλα περνάει εκτός, είναι για τον άξονα. Το κέντρο στην επαναφορά. Άρχισε χέρι με χέρι με τον Μιτσέλη. Στέγεται για εκτελή για 2. Είναι άστοχος ο Μιτσέλης. Δεν θα πάρει το rebound. Η μπάλα θα πάει στα χέρια του Σικάριος. Μιτσάκης. Ριόπουλος τώρα. Ριόπουλος στα 15 δευτερόλεπτα. Ο Μιτσέλης έχει περάσει εντός. Σανίτσας είναι στον πάγκο σου για 3. Μέσα κι αυτό! 82-85 από τον Παπαθανασίου. Τρίποντες βόμβες από εδώ και από εκεί για τον Σικάριος. 2-36 για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. 82-85. Τα πάντα μπορούν να σημούν. Ξαφνικά έχουμε παιχνίδι στην Respect Arena. Πάει μέχρι μέσα. Φύγει την μπάλα στο καλάθι ο Κωνσταντίνης. 82-87. 2-24 για τη λήξη. Κόβιτς. Ο άξονας, το γύρο του Σικάριος, Μοδόπουλος. Λίγο πριν την Grand Stein. Αθανασίου. Γωνία περιμένει στο παίξι του, δεν παίρνει κάποιο screen, πάει μέχρι μέσα. Υπάρχει στρίγμα για φάουλ. Αυτό έχει βρεθεί στο Μαργόνι. Είναι το νούμερο 4, πράγματι από την γραμματεία επιβεβαιώνεται. Εσύ τον παίρνε. Συμπληρωμένα μαδικά άξονα. Συμπληρωμένα μαδικά για τον άξονα που στέει ο ρεφ. Ξοκίδης αγκάρι στην παραφορά. Τριόπουλος. Τριόπουλος, Μητσάκης τώρα από την κορυφή στέγεται και εκτελεί. Είναι άστοχος, τώρα ευτυχία δεν είναι με το μέρος του Ζυκάριος. Το πιο κρίσιμο για αυτούς οι δύο μέχρι το επόμενο φυσικά. Ξοκίδης. Ένα τυπερίδο για την λήξη επισήμως. Crunch time. Στήρις Πεκταρίνα. Μητσέλης. Το screen. Πάρει τον μπάλα, βγήκε το pick and roll. Μας πάει μέχρι μέσα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι με το αριστερό layup. Ζήτησε ο Ερμίδης, δεν πήρε, θα πάρει στη δεύτερη φάση. Μπάλα πήγε σε αυτόν. 2 δευτερόλεπτα, δεν έχει ανανεωθεί ο χρόνος του για 3. Άστοχος, πάρα πολύ ψηλά θα πάρει το rebound ο Παπαθανασίου. Σχεδόν σκαρφάλος, θα τα βάλει στην Respect Arena. Ριόπουλος, ψάχνει μεγάλη φάση στην οποία δεν συγκρατεί ο Σιμόβιτς όμως. Πάρα πολύ κρίμα για τον Σικάριος. Προχύρισε εκεί πέρα και έκλεψε, καθάρισε την άμυνα. Κύρις. Τρώει και χρόνο για την ομάδα του, σε πολύ καλά κάνει. 11 δευτερόλεπτα για αυτόν και αυτήν. Ερμίδης. Ερμίδης στα 5 δευτερόλεπτα. Side step back shoot για 3 απέναντι σε άμυνα. Σιμόβιτς είναι άστοχος. Ο Παπαθανασίου παίρνει το rebound. Τυχόν για τους Σικάριους δεν πήγε το shoot. Ο Βδόπουλος shoot για 3. Είναι ο man for it, αλλά δεν πήγε το καράφι. Υπάρχει σφυρότερο κεφάλαιο από τον Σιμόβιτς και στον Κωνσταντίνη. Time out, έχει ζητήσει ο Παπαθανασίου του Σικάριους, 49,8 για τη λήξη. Τρέχουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν, 82-87 για τη λήξη της τέταρτης περίοδου που μένουν. 49,8 οι Σικάριους έχουν κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη αναφορά. Η διαφορά έχει φτάσει ακόμα τους 20 πόντους. Ερμίδης, έχουν μόλις 6 παίκτες διάθεσή τους. Σακίδης. 40 δευτερόλεπτα, 15 Κωνσταντίνης. Είναι αυτός με την μπάλα στο χέρι για νομοτελειακά απέναντι στον Σεργιόπουλο. 5 πόντους διαφορά, τρώει χρόνο απέναντι στον Σεργιόπουλο στα Mind Games, στις τρίπλες σουτ για 3. Πάρα πολύ μεγάλο σουτ με ταμπλό, είναι άστοχος που πάρει ήδη στο επιθετικό rebound και κάπου εδώ πέρα το παιχνίδι ίσως να τελείωσε και ο Σικάριος. Παρά το γεγονός ότι δεν δέχτηκαν καλά, πρέπει να σταματήσει ο χρόνος, πρέπει να κλαπεί η μπάλα, πρέπει να γίνει κάτι για τον Σικάριο. Ερμίδης απέναντι στον Παπαδόπουλο. Είστε από τον Κλουκίδη σου για 3, είναι άστοχος, αμυντικό rebound, αλλά δεν υπάρχει πια χρόνο και ο Τσουκάριος έκαναν τα αδύνατα δυνατά στο τέλος της αναμέτρησης σου για 3. Άστοχος ο Παπαδόπουλος, ο Παπαδόπουλος, τελικό σκορ, 82-87. Εκτός άμα μπει αυτή η βόμβα, δεν θα μπει τελικά από τον Ερμίδη. 82-87 το σκορ με το οποίο θα χαιρετήσουμε την αναμέτρηση. Μια ακόμα νίκη για τους Άξονα στο 3-1, προχωρούν στο 1-1 οι Σικάριος, οι οποίοι παρετάχθησαν ελλειπείς για μία ακόμα φορά. Το μας έδειξε τα δόντια του για μία ακόμα αγωνιστική στο FIBA Court της Respect Arena. Οι παίκτες τα έχουν πει όλα, οπότε εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Κάπου εδώ πέρα θα ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη αναμέτρηση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το οπτικό ακουστικό υλικό από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, είτε άμεσα είτε έμεσα. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για μία ακόμα φορά. Γεια σας!